Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ευζώνων ιδρύθηκε το 2004 από τον Προεδρό του κυρίου Κακαλέτρη Ανδρέα. Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός με σκοπό να φέρει πιο κοντά όλους τους Εύζωνες που υπηρέτησαν στην Προεδρική Φρουρά. Ο Σύλλογος μια φορά το χρόνο οργανώνει την ετήσια συνάντησή του σε διαφορετική πόλη. Φέτος ήταν η σειρά της Αλεξανδρούπολης. Μετά από 132 χρόνια της Φρουράς δημιούργησα αυτό το Σύλλογο εγώ. Και μαζευόμαστε κάθε χρόνο και σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος. Φέτος επιλέξαμε την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Και έχουμε έρθει, έχουμε πολλή συμμετοχή, ευχαριστώ όλους αυτούς που ήρθαν, έχουν έρθει από Κρήτη, έχουν έρθει από Σύρο, έχουν έρθει από Τίνο, έχουν έρθει από Πάτρα, έχουν έρθει από Γιάννενα, δεν θέλω να πω από Εύβοια, δεν θέλω να πω, έχουν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτοί έρχονται γιατί έχουμε εμάς τους Εύζωνες, μας ενώνει μία φιλία. Υπηρετήσαμε στο ίδιο στρατόπεδο, φορέσαμε τη στολή του Έλληνα Τσολιά και έχουμε φυλάξει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Σε αυτό το μνημείο απάνω όταν ανεβαίνουμε έχουμε ρίγος απάνω γιατί παίρνουμε και παίρνουμε δύναμη από τα κόκαλα που έχει μέσα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Λυπούμαστε ότι σε κάθε πορεία που κάνουν και οτιδήποτε διαμαρτύρεται ο κόσμος για τα μέτρα που έχει πάρει, που παίρνουν οι κυβερνήσεις, μόλις ανεβαίνουν πάνω στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Είναι ντροπή τους που είμαστε Έλληνες να ανεβαίνουμε πάνω σε αυτό το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και να το βεβηλώνουμε. Γιατί όταν ανεβαίνουν πάνω είναι βεβηλωμένο. Πάνω σε αυτό το μνημείο ανεβαίνουν οι Τσολιάδες. Και τα βήματα του Τσολιά ακούγονται σαν ύμνος, σαν ένα τραγούδι σε αυτούς που μας αφήσανε την Ελλάδα ελεύθερη.